Τι έχεις να μας πεις Κωστή για το χθεσινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ? Ξενέρωτος. Ξενέρωτος αγώνας. Αυτά εμείς τα λέμε πριν. Τους δίνουμε και σκορ να παίξουν ένα-ένα που νομίζουν. Τι αγώνα. Όταν στο 80% του 90 λεπτού η ίδια βιόλα παίζεται και η ίδια το μυαλό του τηλεθεατή και του φιλάθλου ξέρει πώς θα γίνει. Δηλαδή ξέρει πώς θα πάει. Μπάλα, πάσα, 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 μικρή πάσα, στα 25 μέτρα άμυνα ο ΠΑΟΚ. Και εμένα δεν με πειράζει αυτό. Γιατί στα 25 μέτρα άμυνα κάνει και ο Πετράκης με τον ΠΑΟΚ στα Γιάννενα και φεύγει μετά με Ήλιτς, με Μανιά, με τον άλλο τον Σάντζες, πώς το λένε, και με τον Τζουκαλά 4. Βγάζει και ένα κολόμπα κατά τον Τζάνι, πώς το λένε, 5 και δημιουργεί κόντρα επίθεση. Δημιουργεί κόντρα επίθεση. Εκεί ο ΠΑΟΚ λοιπόν, τολμώ να πω, ότι στο 80% του 90 λεπτού έχει κάνει παθητική άμυνα. Και τι σημαίνει παθητική άμυνα? Δηλαδή έρχεται πεντάδα στα μπακ, τριάδα στα χαφ και δύο που δεν μαρκάρουν ποτέ κανένα, ούτε ο Μάκ ούτε ο Βούλγαρος, ο οποίος Βούλγαρος μπορούσε να πηδήξει τρεις γυναίκες μετά το μάτς, ενώ οι άλλοι βιολογικά ήταν άθλοι και θα εξηγήσω το λόγο. Κάνει άμυνα λοιπόν στα 27 μέτρα. Αλλά όταν κερδίσει την μπάλα, όταν χάσει την μπάλα ο αντίπαλος, του κάνει τέτοιο πνίξιμο, του κάνει τέτοια. Του δείχνει πόσο μικρός είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, που στη δεύτερη πάσα ο ΠΑΟΚ, στο 80% του 90 λεπτού, κάνει την μπάλα. Και ξανά η βιόλα. Ξανά ο εξτρέμο αριστερός. Ξανά να βγαίνει ο φόρ έξω από την περιοχή, να τραβήξει τα μπακ. Ξανά γύρω-γύρω όλοι. Ξανά μανά. Ξανά σέντρα. Ξανά απόκρουση. Ξανά την παίρνουν την μπάλα αυτή. Αυτό είναι ξενέρωτο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η μισή δουλειά. Ότι κάνω άμυνα, ωραία, στην περιοχή μου, ωραία, δεν με ενοχλεί εμένα. Και η Manchester United με τον Ferguson έκανε άμυνα στα 25 μέτρα και έφερε τα δύο πλάγια extreme σαν back και τους back τους είχε με τους δύο stoppers στα 10 μέτρα. Και όταν έπαιρνε την μπάλα έφεγε τότε ο Μπερμπάντοφ στα καλά του με τον Ρονάλντο και τους άλλους και μπαίνανε στα δίχτυα. Αυτό ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Άρα μην μου λένε τώρα εμένα έκανε άμυνα ο ΠΑΟΚ. Άμυνα ο ΠΑΟΚ έκανε, αλλά όταν κέρδισε την μπάλα, τα στηρίγματα του δεν υπήρχαν. Ποδόσφαιρο κατοχής δεν μπορούσε να κάνει. Κόντρα επίθεση δεν μπορούσε να κάνει. Σε καμία των περιπτώσεων. Και έρχεται το 1-1 και λέμε για τον Όλσεν. Μα η εικόνα του ΠΑΟΚ για μένα ήταν αθλειότατη. Και δεν ήταν αθλειότατη γιατί αμύνθηκε και έτσι έπρεπε να κάνει. Γιατί μπορεί κάποιο να βγει και να πει, και τι θες να κάνει, να κάνει ποδόσφαιρο πρωτοβουλία? Όχι βέβαια. Αν έκανε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία θα τρώγε 4. Και άμα έπαιζα και οι υπόλοιποι θα τρώγε 7. Αν έπαιζε box to box σε ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Το κατακριτέο είναι λοιπόν ότι με τρία αμυντικά χαφ που δεν ξέρουν μπάλα, ο Σάμπο, ο Τζιόλης και ο Κάτσε, που δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούν να κάνουν passing game, δεν μπορούν να πάρουν κατοχή μπάλα, έρχεται ο ένα σοφόρ, ο πιο μπαλαδόρο. Ποιο στο κέντρο να υποδεχθεί την πρώτη απόκρουση ή να πάρει την πρώτη μπάλα από την πρώτη απόκρουση. Για να την κρατήσει, να ανεβάσει την ομάδα του 20 μέτρα ψηλά, να πάρει ανάσες. Γιατί ο Ολυμπιακός με την Arsenal, που το παιχνίδι είχε μεγαλύτερη ένταση, είχε μεγαλύτερο ανέβασμα-κατέβασμα, κουράστηκε λιγότερο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το παιχνίδι είχε χαμηλότερο ρυθμό. Χαμηλότερο ρυθμό. Πού πας, δάσκαλε? Εντάξει, θα τα πούμε την Τρίτη στο box. Λοιπόν, στο Πανεπιστήμιο. Πού είχα μείνει? Την Arsenal έλεγες. Ναι, η Arsenal με τον Ολυμπιακό είχαν περισσότερο box to box. Περισσότερο. Αμύθηκε και ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, αλλά έφυγε στην κόντρα. Έφυγε με τον Σαλίνο, έφυγε με τον Ομάρ, έφυγε με τον Φορτούνι, έφυγε με τον Φιμπόγκασον. Έτσι δεν λέγεται, ο Σαντερφόρ. Φύγανε. 4 με 5, 6 με 4, 3 με 5. Και κατοχή έκανε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, κράτησε την μπάλα. Γύρισε ο Φορτούνη, την έδωσε στον Κασάμι, την έδωσε στον Καμπιάσο. Τη γυρίσαν, πήραν ανάσεις. Αυτοί εδώ τώρα αδειάσαν τα πνευμόνια τους. Έπρεπε να έρθει λοιπόν ο Μπερμπάντοφ, αν ήταν στα καλά του, να την κρατήσει, να ανεβάσει τους μπακ, να δώσει μια πάσα στον Ροντρίγκες, να βγάλει ένα ευνηδιασμό. Αυτά δεν τα είδαμε. Και λένε τώρα, γράφουν η λόμπα, λέει του Μπερμπάντοφ. Λέει, τι ωραία λέει έγινε, λέει που. Αυτά κοιτάτε. Το ότι ο Μπερμπάντοφ δεν μπόρεσε να μπουκάρει μέσα στον κενό το χώρο, δεν τα βλέπετε. Το ότι έμεινε 90 λεπτά αδίκως με δύο center back αργά και είχαμε τον Ζάιρο και τον Μπέλκα έξω, δεν το είδατε. Να πει ο ΠΑΟΚ να το πάρει το μάτς, γιατί του έβγαινε το μάτς. Του γύρισε το μάτς υπέρ του. Ήτανε ταμάμ ο ΠΑΟΚ να κρατήσει την άμυνα και να βγει στην κόντρα. Αλλά με ποιον να βγει, με τον Μπερμπάντοφ?
Δεν μπορούσε. Άρα εκεί ο Μπερμπάτοφ έπρεπε να βγει για δύο λόγους. Πρώτον, για να πάρει, αφού δεν με έκανε και στο χαφ κάτι να μου κρατήσει την μπάλα, δεν μου έκανε αντιεπιθέσεις, δεν μου έκανε passing game, δεν μου βγάλε πάσες. Προτιμώ ένα γρήγορο να μπει στην καρδιά της άμυνας της Dortmund που είχε μεγάλο πρόβλημα. Και δεν έγινε αυτό. Και δεν έγινε αυτό. Και το χάνω και βιολογικά, γιατί λέει ο ίδιος, λέει με το βάζει τον Ολυμπιακό, δεν θα παίξω. Γιατί μωρή Βουλγάρα δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό? Γιατί δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό?